Τσίπρα. Έλα Γιώργο, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Αυτή την ώρα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας υποδέχεται τον Ντόναλντ Τουσκ και μαζί ανεβαίνουν τις σκάλες του Μεγάλου Μαξίμου και θα πάνε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο προκειμένου να ξεκινήσει η συνάντησή τους. Το στίγμα των θέσεων της ελληνικής κυβέρνησης το έχει δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ενάρτηση στο Πρωθυπουργικό Twitter πριν από λίγες ώρες. Αναφέρεται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 700 εκατομμύρια ευρώ για την ανθρωπιστική κρίση που σχετίζεται με το προσφυγικό. Θα ενισχύσει, τονίζει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης σημαντικά. Επισημαίνει ωστόσο ότι η λύση δεν μπορεί παρά να είναι ευρωπαϊκή και αναφέρει ότι χρειαζόμαστε μια συνολική λύση και τη συνεργασία της Τουρκίας και αυτό είναι που θα διεκδικήσει η χώρα μας στη Σύνοδο Κορυφής, όπως αναφέρει αυτό θα εξηγήσει και στον Ντόναλντ Τουσκ στη συνάντηση την οποία έχουν αυτή τη στιγμή. Τονίζει επίσης ότι χρειάζεται να κοινοτοποιηθούν όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει μια αποτελεσματική απάντηση στην προσφυγική κρίση. Mm. Αυτές οι θέσεις λοιπόν θα αναπτύχουν συνάντηση σε λίγη ώρα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος χθες από την Κροατία έστειλε το δικό του μήνυμα κατά των κλειστών συνόρων και την ανάγκη σεβασμού στη συνθήκη Σέγγεν. Μπορεί να μην λύνει από μόνη της, όπως είπε, το πρόβλημα η Σέγγεν, αλλά λύση χωρίς σεβασμό στην συνθήκη Σέγγεν δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτά τα είπε ο κύριος Τουσκ, βέβαια, Γιώργο μου, γιατί ο κύριος Φάινμαν από την πλευρά του και της αυστηρίας.